Με αισιοδοξία ξεκινάει η νέα χρονιά για τη Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου, η οποία θα ενισχυθεί με προσωπικό, με παράλληλη επιχειρησιακή αναβάθμιση στα πρότυπα των Σωμάτων Ασφαλείας με διευρυμένες αρμοδιότητες. Οι ανάγκες έχουν διαμορφωθεί σε τέτοιο επίπεδο που δεν νοείται με την αύξηση των αρμοδιοτήτων μικρότερος από 50 αριθμός από 50 αστυνομικούς. Η Δημοτική Αστυνομία μπαίνει στο νέο έτος με καινούρια νομοθεσία, με πολύ περισσότερες αρμοδιότητες, καταρχήν περισσότερες τροχονομικές αρμοδιότητες, η έλλειψη διπλώματος, η έλλειψη κράνους, η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, πολεοδομικούς ελέγχους, ελέγχους νυχτερινών καταστημάτων και της συγχωρήπανσης. Παράλληλα θα γίνουν και προσλήψεις, έτσι ώστε να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε. Και όλα αυτά στο πλαίσιο νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο θα κινήσει τις διαδικασίες για 1.264 προσλήψεις δημοτικών αστυνομικών μέσω ΑΣΕΠ σε όλη τη χώρα. Την 1η Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των προτάσεων και θα εκδοθεί η προκήρυξη. Εκτιμούμε ότι τον Απρίλιο θα έχει γίνει η κατάταξη των αστυνομικών, όχι στους Δήμους, αλλά στη σχολή ενημέρωσης και εκπαίδευσης του, στη δημόσια σχολή που θα συγκροτηθεί, θα ιδρυθεί για τη Δημοτική Αστυνομία. Πολύ σημαντικό είναι ότι αναλάβαμε και τη μικροκινητικότητα που έχει μπει τώρα στη ζωή μας, δηλαδή τα ηλεκτρικά πατίνια, τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Για τη Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου, οι ανάγκες αγγίζουν τα 50 άτομα, ενώ στο διαγωνισμό θα ζητούνται άτομα από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Θα ζητήσουμε 50 επιπλέον άτομα, 12 πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 10 τεχνολογικής εκπαίδευσης και 28 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι έτσι θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα. Είμαστε από τους λίγους Δήμους, επειδή έχω επικοινωνία με όλη την Ελλάδα, που έχουμε όλα τα στάδια έτοιμα. Οι δημοτικοί αστυνομικοί θα εκπαιδευτούν σε σχολή, με τον Μαρίνο Πατακών έκτιμα ότι θα πιάσουν δουλειά από τον ερχόμενο Οκτώβριο. 6 μήνες είναι η σχολή αυτή, άρα αναμένουν τον Οκτώβριο. Με την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών και όχι εις βάρος των πολιτών.